Ένα-ένα παρουσίασε τα έργα ο Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά την παρουσίαση του απολογισμού των πεπραγμένων της περιφέρειας. Τα έργα και οι δράσεις που διεκδικήθηκαν εντάχθηκαν, υλοποιούνται και συνεχίζουν να ολοκληρώνονται στην περιφέρεια από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι 1.875 συνολικού προϋπολογισμού 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ για ιδιωτικές επενδύσεις διατέθηκαν 242 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα είναι μια πηγή ελπίδας στον Ισοπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, στη ζωή των Θεσσαλών, γιατί δημιουργούν πέραν των άλλων θέσεις εργασίας. Όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον. Περιβάλλον το οποίο δεν είχαμε ξαναζήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εκείνους οι οποίοι μας δίνουν δύναμη και δημιουργούμε μια περιφέρεια χωρίς διακρίσεις, μια περιφέρεια χωρίς αποκλεισμούς, μια περιφέρεια ανοιχτή σε όλους, μια περιφέρεια χωρίς μυστικά, μια περιφέρεια συνεργατική, μια περιφέρεια με συνέργεια, μια περιφέρεια δημιουργική και μια περιφέρεια με αποτέλεσμα. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε διεξοδικά στη μάχη κατά της ανεργίας, τονίζοντας ότι αποτελεί για τον ίδιο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ έκανε εκτενή αναφορά στα μεγάλα περιβαλλοντικά έργα, όπως αυτό της ανασύστασης της λίμνης Κάρλας. Με κριτική διάθεση, οι παρεμβάσεις της Μίζωνος Αντιπολίτευσης αλλά και της Λαϊκής Εισπύρωσης.